λεπτά πριν αρχίσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Προγνωστικά μπορεί να γίνουν. Όχι. Σε ένα δίκιο παιχνίδι δεν μπορεί να πει σίγουρα ποια ομάδα έχει το προβάδισμα. Είναι το πώς θα μπουν οι δύο ομάδες, με την ψυχολογία, και δεν το πιστεύω. Σήμερα ο κόσμος γύρισε στα γήπεδα. Θυμηθήκαμε παλιές στιγμές. Εύχομαι αυτό να είναι η αρχή και να συνεχίσει ο κόσμος να έρχεται στα γήπεδα. Νομίζω αυτό είναι το παρήγορο. Ευχαριστώ. Προγνωστικά. Προγνωστικά θα δούμε μέσα στο γήπεδο. Κύριε Σεντελίδη, ένα ουδέτερο στο Χαριλάου. Τι γίνεται, με ποιον είστε? Είμαι με το ποδόσφαιρο και αυτό ήρθα να δω. Δεν ξέρω αν θα το δω. Έχετε εμπειρία χρόνια στα γήπεδα, γνωρίζετε τις δύο ομάδες. Προς τα πού γέρνει η πλάστικα σήμερα? Πάντοτε είμαι στη μέση. Πιστεύω ότι το Χ, αν και ο Άρης έχει ένα προβάδισμα λόγω έδρας, αλλά πιστεύω ότι τελικά το Χ θα είναι το αποτέλεσμα του σημερινού παιχνιδιού. Αυτά λίγο πριν τη σέντρα. Είναι έτοιμες οι ομάδες όπως είδατε και το επόμενο βίντεο ακριβώς αφορά, έχει σχέση με τις λίγες καλές φάσεις του παιχνιδιού και το ρεπορτάζ αμέσως μετά την λήξη. Εδώ να πούμε ότι δέχτηκε επίθεση ο πρόεδρος της ΠΑΕΑΡΙΣ, Λάκης Ιωαννίδης, φεύγοντας από το γήπεδο, πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό του. Επίθεση που καταδικάστηκε από τους συνδέσμους των φίλων του Άρη. Δεν ξέρουμε ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις μετά το γεγονός αυτό. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο που αφορά τον αγώνα Άρη ΠΑΟΚ. Φρέσκος έτοιμος, εκτελεί, η μπάλα πέρασε και κατέληξε στην αγκαλιά του Κατεργιαννάκη, ο οποίος και χειροκροτείται βεβαίως. Κούτσης κερδίζει την κόντρα από τον Μαραγκό με πολύ δύναμη και τον δυνατό σούτ εντυπωσιακά σε κόρνερ. Το Μπούτης που κάνει τη σέντρα για τον Αγατοκλέους, αυτός προσπαθεί να κάνει μια πάσα για τον Κούτσι, κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, το σούτ από τον Κιζερίδη βρίσκει σε παίκτη του ΠΑΟΚ και ζητούν χέρι. Εδώ η φάση στην οποία από το σουτ η μπάλα βρίσκει στο χέρι. Και να δούμε όμως τώρα τον Κιζερίδη, το γύρισμα για τον Αγατοκλέους, καινή εστία και η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κούτσι. Ο Βαλένσια τώρα πολύ κοντά στο να πετύχει και αυτό στον γκολ. Το παιχνίδι αρχίζει να ανεβαίνει, στέλνει την μπάλα out. Also, die Mannschaft hat auf jeden Fall unsere Mannschaft Charakter gezeigt. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα μας έδειξε καλό χαρακτήρα. Weil Άρης hat das sehr gut im Lauf und hier zu spielen ist immer schon schwer. Διότι ο Άρης έχει μια καλή πορεία και είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ στην Χαριλάου. Und kann eigentlich sehr gut sein. Ich glaube, dass es unentschieden in Ordnung geht für beide Mannschaften. Θα είμαι σύντομος, πιστεύω ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Man hatte Respekt füreinander. Υπήρχε αλληλοσεβασμός και από τις δύο ομάδες. Beide haben ungefähr dieselbe Anzahl Chancen gehabt. Αριθμητικά θα έλεγα ότι και οι δύο ομάδες είχαν τις ίδιες ευκαιρίες. So, Leute haben nicht so viel zu tun gehabt. Οι τερματοφύλακες δεν είχαν πολλή δουλειά. Kažem da je svaki derbi opterećen pobedom. Πρέπει να σας πω ότι το κάθε derby έχει την ιδιομορφία και την επιφόρτιση όσον αφορά την θέληση για νίκη. Υπεροάτνο, πως το Άρης προσεγγόνε ντόπιο όπαδα ντέρμπια. Και ίσως επειδή η ομάδα μας ο Άρης έχει κερδίσει και τα δύο ντέρμπι πέρυσι. Ο Εγκοντίνα εμπίλα πόπεδα πως το λένε πρεντάσκα ο Ιμπερατίβ. Ίσως η νίκη στο σημερινό παιχνίδι, δηλαδή στο παιχνίδι αυτής της σεζόν, ήταν κάτι περισσότερο από επιβαλλόμενη. Εμείς κάνοντας αναφορά στην ομάδα μου, δεν παίξαμε ανάλογα με το στυλ μας, με το γνωστό πρόσωπό μας. Άλλοι μπορούν να κάνουν τις όποδες εκείπες, δάλε έναν μάξιμουμ στο σε τίτσε βόλια, ζέλια ή ζαλάγανια να τερέν. Επίσης πρέπει να πω ότι και οι δύο ομάδες δείξανε ιδιαίτερο υπερβάλλοντα ζήλο όσον αφορά τη θέληση για την νίκη, για το αποτέλεσμα. Αν και περιμέναμε όλοι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα τοπικό ντέρμπι, ότι θα υπήρχε πολύ πάθος και ένταση. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε. Περιμέναμε όλοι ότι θα υπήρχαν αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ντέρμπι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το παιχνίδι έχει κάποια ποιότητα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι και οι δύο ομάδες υποσυνείδητα προσέχαν πολύ τις άμυνές τους, γι' αυτό και δεν δημιουργηθήκαν πολλές φάσεις στις εστίες.
Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο στο μεγαλύτερο ποσοστό του. Θα μπορούσαμε βέβαια εμείς να είχαμε ανοίξει πρώτη το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε μια σημαντική ευκαιρία, δεν εκμεταλλευτήκαμε. Από εκεί και πέρα και οι δύο ομάδες προσέξαν ιδιαίτερα τις άμυνές τους να μην δεχτούν κάποιο γκολ και αν θα βγαίνανε δειλά-δειλά σε κάποια επιθετική ενέργεια. Φοβόμασταν εμείς τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ εμάς. Δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε εμείς τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι θα κρινόταν στη λεπτομέρεια. Όποιος έβαζε τον γκολ νομίζω ότι θα έπαιρνε και την νίκη. Δεν το πέτυχε κανείς και νομίζω ότι η δίκη έληξε 0-0. Ενώ νομίζω ότι έγινε κατά τη γνώμη μου ένα μέτριο παιχνίδι. Δεν ήταν πολύ αξιόλογο. Πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθούμε στο σκορ με τον Κούτσι. Φανήκαμε λίγο άτυχοι εκεί. Μετά πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί για να. Και το αποδεικνύει ότι δεν κάναμε καθόλου ευκαιρίες. Ήταν όπως φάνηκε ένα ντέρμπι, όπως κάθε χρονιά. Πιστεύω ότι δεν πιάσαμε την απόδοση που μπορούσαμε να πιάσουμε. Πιστεύω ότι το μάτς θα κρινόταν όποιος έβαζε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν κακοί, μπορώ να πω. Δεν βγαίναμε μπροστά για να κάνουμε αντιπιθέσεις. Και έτσι όπως φάνηκε το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι μου θύμισε ότι φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Κανείς δεν μίλησε εκτός από.